και φίλοι, σας καλωσορίζω σε μία ακόμα εκπομπή Χαμόγελο Παιδιών, Ευθύνη Γονιών. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ μαζί μας παρέα την κυρία Κυπρέου Βασιλική, η οποία είναι ψυχολόγος. Έχει τελειώσει ψυχολόγος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ασχολείται με την διάγνωση των μαθησιακών και συναισθηματικών διαταραχών σε παιδιά. Ασχολείται επίσης με την συμβουλευτική ενηλίκων και εφήβων, με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και με τις διατροφικές διαταραχές. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε εδώ, Βασιλική, σήμερα. Καλησπέρα, Σεβαστή, και αρχικά και εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για τη θεματολογία που επέλεξες να θίξουμε, αν θες να πεις πρώτα ναι, κάτι. Ναι, το θέμα της σημερινής εκπομπής θα είναι η έφηβη και τα διάφορα θέματα, δυσκολίες, προβλήματα τα οποία ίδια αντιμετωπίζουν και πώς θα μπορούσαν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο αποφασίσαμε να συζητήσουμε σήμερα, διότι δεν το έχουμε πιάσει προηγούμενες φορές, δεν έχουμε πιάσει ηλικίες εφηβείας, οπότε ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να το συζητήσουμε με την ψυχολόγο μας εδώ σήμερα. Εγώ θα ήθελα να σας πω, πριν ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις και τη συζήτηση που θα κάνουμε, ότι στο τέλος της εκπομπής θα μπορέσετε να θέσετε τηλεφωνικά κάποια ερωτήματα ενδεχομένως τα οποία έχετε στην κυρία Κυπρέου σχετικά με θέματα που αφορούν τους εφήβους τυπικής ανάπτυξης. Και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε είναι το 22410 65 160. Αν θέλεις, Βασιλική μου, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Φυσικά. Αρχικά να πούμε ότι γενικά το θέμα της υγιούς ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των εφήβων είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια τόσο την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και την ίδια την οικογένεια, και φαντάζομαι ότι αυτό είναι κάτι που το συναντάς και εσύ στο γραφείο σου. Βεβαίως. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ, νομίζω, ουσιώδες, και επειδή είναι και μια δύσκολη ηλικία η εφηβεία, παρατηρούμε ότι υπάρχουν διάφορες απορίες από την πλευρά και των γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών. Οπότε θα ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν τώρα, πώς μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους? Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, Σεβαστή, θα πρέπει αρχικά να δούμε τη σχέση των γονέων με τα παιδιά από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους. Πολύ ωραία. Τα 3 με 5 πρώτα χρόνια της ζωής του ατόμου, η φυσική οικειότητα που παρατηρείται ανάμεσα στα παιδιά και τους γονείς είναι πάρα πολύ σημαντική για την μετέπειτα συναισθηματική σταθερότητα και την αίσθηση της αυτοαξίας τους ως ενήλικες. Μάλιστα. Η οικογένεια, όπως μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε, αποτελεί τον πρωταρχικό φορέα κοινωνικοποίησης. Τι κάνει δηλαδή? Εισάγει το παιδί στις έννοιες του καλού και του κακού, στο δίκαιο, στο άδικο, στα στοιχεία του πολιτισμού του, στις συνήθειες της χώρας του, εν τέλει δηλαδή το εντάσσει στην κοινωνία. Βασικό θεμέλιο λίθος αυτή τη σχέση εννοείται ότι έχει η αγάπη. Εξίσου όμως σημαντική είναι και η ανεφόρον αποδοχή. Τι εννοούμε με αυτό τον όρο? Εννοούμε το να αποδεχόμαστε τα παιδιά μας χωρίς περιορισμούς, χωρίς όρους. Να δεχόμαστε με τα προτερήματα και κυρίως με τα ελαττώματά τους. Πολύ σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό αυτό που μας λες. Να το τονίσουμε στους γονείς αυτό και στους εκπαιδευτικούς, ειδικά στους γονείς, γιατί είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι, να γνωρίζουμε όλοι όσοι είμαστε γονείς για τα παιδιά μας. Εννοείται, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες του παιδιού μας και να προσπαθήσουμε όσο γίνεται να το βοηθήσουμε να τις βελτιώσει. Το σημαντικό όμως είναι να ενισχύσουμε και τα δυνατά του σημεία. Όχι μόνο δηλαδή να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τις αδυναμίες, να ποντάρουμε στα δυνατά του σημεία και να δούμε μέσα από αυτά τι μπορεί να κάνει. Είναι σημαντικό στις δυσκολίες του να προσαρμοστούμε. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αποδοχής. Επίσης η αποδοχή φαίνεται μέσα από το να μην συγκρίνουμε το παιδί μας. Να μην το συγκρίνουμε ούτε με συνομιλίκους, ούτε με τα αδέρφια του στην αντίστοιχη ηλικία.
να προσπαθούμε να το επιβραβεύουμε όταν προσπαθεί, ακόμα και αν δεν τα καταφέρνει στο 100%. Συγγνώμη να σε διακόψω εδώ. Παρατηρώ και εγώ καθημερινά σχεδόν περιπτώσεις γονέων οι οποίοι συγκρίνουν τα παιδιά με άλλα παιδιά ή συγκρίνουν με συνομιλίκους τους, δηλαδή συγκρίνουν παιδιά με τα αδέρφια τους, με τα μικρότερα ή μεγαλύτερα αδερφάκια τους. Γι' αυτό αυτό που μας λες νομίζω ότι είναι επίσης πάρα πολύ κέριο. Πάρα πολύ κέριο. Είναι μια πολύ μεγάλη και εύκολη παγίδα αυτή της σύγκρισης, και φυσικά όλα αυτά δεν είναι για να κατακρίνουμε τους γονείς, είναι για να τους βοηθήσουμε και να βοηθήσουν με τη σειρά τους τα παιδιά τους. Βεβαίως. Φυσικά η σύγκριση είναι κάτι που αναπόφευκτα έρχεται εύκολα στο μυαλό κάποιου, απλά είναι καλό να έχουμε υπόψη μας ότι δεν βοηθάει το παιδί. Το κάθε άτομο σε αυτόν τον πλανήτη είναι ξεχωριστό, είναι μοναδικό. Πολύ σωστό. Και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και από τους γονείς και από το εκπαιδευτικό σύστημα. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Έπειτα, η άνευ όρων αποδοχή είναι το νούμερο ένα για την ενίσχυση και το χτίσιμο της αυτοπεποίθησης. Είναι η βασική αρχή της αυτοπεποίθησης. Αλλά δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Συχνά εμπλέκονται οι προσδοκίες των γονέων για τα παιδιά, οι προσωπικές τους φιλοδοξίες και δεν τους αφήνουν να δουν ποιο θα ήταν το καλό του παιδιού. Συχνά οι γονείς δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι οι κλίσεις των παιδιών μπορεί να είναι διαφορετικές από τις δικές τους, όπως και οι προτιμήσεις τους, και αρνούνται να δεχθούν ότι μπορεί σε κάποια σημεία τα παιδιά τους να υστερούν. Είναι πολύ σημαντικό να δεχτούμε τα παιδιά μας όπως είναι και να τους δώσουμε την ευκαιρία να αναδείξουν αυτή τη μοναδικότητά τους. Έπειτα, αφού πια πούμε ότι ο γονέας καταφέρνει και αποδέχεται το παιδί του πλήρως, ένα δεύτερο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η όθηση στην λήψη αποφάσεων. Συχνά οι γονείς έχουν το άγχος ότι το παιδί τους μπορεί να αποτύχει και να απογοητευθεί. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παίρνουν οι ίδιοι τα ηνία και να λένε «άστο, θα το κάνω εγώ, θα σε βοηθήσω εγώ». Και με αυτό έχει ως αποτέλεσμα ναι μεν το παιδί να μειώνει τις αποτυχίες του, αλλά από την άλλη και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεων του και δεν παίρνει ανατροφοδότηση από την επιτυχία του. Να δώσω ένα παράδειγμα έτσι για τους γονείς που μπορεί να μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Ένα πολύ συνηθισμένο παράδειγμα που μπορεί να συναντούν περισσότερο οι εκπαιδευτικοί είναι οι γονείς να διορθώνουν τις ασκήσεις των παιδιών τους πριν αυτά να πάνε στο σχολείο. Πάρα πολύ τακτικό παράδειγμα. Εγώ που είμαι εκπαιδευτικός το βλέπω κατά κόρο να γίνεται αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έχω πει σε πάρα πολλούς γονείς να μην το κάνουν, σε πάρα πολλούς όμως. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται. Εσύ που τα ξέρεις καλύτερα θα μας τα πεις. Επίσης και αυτό που είπες προηγουμένως για τα θέλω των γονιών είναι πολύ κέριο, γιατί όντως είναι πάρα πολλοί γονείς που τα δικά τους θέλω προσπαθούν να τα μεταφέρουν στο παιδί τους, αλλά δεν είναι θέλω του παιδιού. Οπότε θα μας τα πεις τώρα, ναι. Ναι, γενικότερα αυτό παρατηρείται. Ίσως θεωρώ ότι οι γονείς το κάνουν καλοπροαίρετα, δηλαδή θέλουν απλά το παιδί τους να μην στεναχωρηθεί, να μην πάει στο σχολείο και του πούν ότι είσαι αδιάβαστο ή του πει δασκάλα, αυτό είναι λάθος. Ακριβώς. Το θέμα είναι όμως ότι από τα λάθη μας μαθαίνουμε και τα παιδιά πρέπει να έρθουν σε επαφή με τα λάθη τους. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μάθουν από τα λάθη τους. Και αυτό είναι και βασικό κομμάτι της αυτοπεποίθησης, διότι όταν το παιδί μάθει από το λάθος του, την επόμενη φορά θα το κάνει λίγο καλύτερα και λίγο καλύτερα και σωστό. Λίγο καλύτερα. Και όταν πια φτάσει να το κάνει πολύ καλά, αν όχι άριστα, τότε θα πάρει μια ανατροφοδότηση και η ανατροφοδότηση αυτή θα έχει να κάνει με το ότι η νίκη είναι δική του, προσωπική νίκη. Δεν είναι κανενός άλλου, το κατάφερε μόνο του. Έτσι ακριβώς. Και στον αντίποδα βέβαια θα αναλάβει και την ευθύνη της αποτυχίας. Και μέσα από αυτό θα μπορέσει να γίνει και να ξαναγίνει όλο και καλύτερο. Πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό, πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια αυτό είναι ένα ακόμα κομμάτι της αυτοπεποίθησης, έτσι. Είναι η άνευ όρων αποδοχή, είναι η όθηση στη λήψη πρωτοβουλειών, είναι η αγάπη όπως είπαμε. Και στο τέλος έρχεται ένα πάρα πολύ σημαντικό που είναι η εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο για ένα παιδί από το να ξέρει ότι οι γονείς του το εμπιστεύονται.
Δεν εννοούμε φυσικά το να αφήσουμε το παιδί ελεύθερο σε καταστάσεις που μπορεί να το εκθέσουν σε σωματικό κίνδυνο. Αφού όμως φτιάξουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για το παιδί και του μάθουμε πώς να κινείται μέσα σε αυτό, οφείλουμε να το εμπιστευτούμε. Μόνο με αυτόν τον τρόπο το παιδί θα αρχίσει σταδιακά να εμπιστεύεται τον εαυτό του. Η εμπιστοσύνη είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο και όλα αυτά που είπαμε φυσικά έχουν να κάνουν και με τους εφήβους. Ξεκινάνε από την παιδική ηλικία, αλλά δεν διαφέρουν σχεδόν καθόλου στην περίοδο της εφηβείας. Νομίζω ότι και οι έφηβοι το έχουν περισσότερο ακόμα ανάγκη από τις πιο μικρές, από τις πιο μικρές ηλικίες, ναι. Οι έφηβοι είναι αρκετά εγωκεντρικοί. Είναι φυσιολογικό, διότι αναζητάνε τη δική τους θέση στον κόσμο. Η αναταραχή κατά την περίοδο της εφηβείας είναι, αν όχι μόνο αναμενόμενη, είναι και αναγκαία για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου. Ο έφηβος έχει την τάση να αμφισβητεί όχι μόνο τον κόσμο γύρω του, όχι μόνο τους γονείς του, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό. Οι έφηβοι είναι πάρα πολύ συνηθισμένο να αμφισβητούν τις ικανότητές τους και να απογοητεύονται εύκολα. Σε αυτό το κομμάτι έρχεται ο ρόλος των γονέων και της οικογένειας. Η σχέση της πρώτερης οικογένειας είναι πάρα πολύ σημαντική, δηλαδή και οι έρευνες το δείχνουν και η εμπειρία το δείχνει ότι οι οικογένειες οι οποίες είχαν μια υγιή σχέση νωρίτερα, δηλαδή έφηβοι και γονείς, οι έφηβοι σαν παιδιά με τους γονείς τους είχαν μια καλή σχέση, αυτό συνεχίζει και στην εφηβεία. Ναι, μεν τώρα παίρνουν τα ίνια οι φίλοι την περίοδο της εφηβείας, έχουν λίγο πιο κυριαρχικό ρόλο οι φίλοι και οι παρέες των συνομιλίκων, αλλά η οικογένεια πάντα είναι το περιβάλλον ασφαλείας των εφήβων. Αυτό δεν σταματάει και γενικότερα στους έφηβους πρέπει να πιστεύουμε και πρέπει να τους το υπενθυμίζουμε. Οφείλουμε να αποδεχόμαστε τα λάθη τους ώστε να μπορούν να τα αποδεχθούν και οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Η διαφορά στους εφήβους σε σχέση με τα παιδιά είναι ότι οι έφηβοι θέλουν περισσότερο χώρο και περισσότερο χρόνο και αυτός ο χώρος και ο χρόνος θα είναι για να πάρουν τις δικές τους πρωτοβουλίες και τις δικές τους αποφάσεις. Αποφάσεις των οποίων θα δεχθούν και τις συνέπειες και την επιτυχία και την αποτυχία όπως είπαμε πριν και μέσα από όλο αυτό που ξεκινάει από τα πρώτα στάδια και ολοκληρώνεται πια στην εφηβεία και φτάνει στην ενήλικη ζωή, διαμορφώνεται η αυτοπεποίθηση, η αυτοεκτίμηση, όλο αυτό το κομμάτι που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τις αδυναμίες του, τις αποδέχεται, τις προσπαθεί να τις διορθώσει όσο μπορεί να τις βελτιώσει, αλλά το σημαντικό, πιστεύει στα δυνατά του χαρακτηριστικά, βασίζεται περισσότερο πάνω σε αυτά και βρίσκει τη δική του θέση σε αυτόν τον κόσμο. Να πούμε απλά έτσι για να ενθαρρύνουμε ότι ακόμα και αν ένας γονέας αυτή τη στιγμή που μας ακούει αισθάνεται ότι έχει κάνει κάποια λάθη μέχρι τώρα, δεν είναι ποτέ αργά για έναν άνθρωπο και για έναν έφηβο να λάβει εμπιστοσύνη, αγάπη και αποδοχή από τον πιο σημαντικό άνθρωπο, από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη μέχρι τώρα ζωή του, που είναι οι γονείς του. Νομίζω κιόλας, Βίκη, ότι αν θέλεις διόρθωσέ με σε αυτό τώρα που θα πω, ότι αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ τέλος πάντων από όλο αυτό είναι ότι η αυτοπεποίθηση διδάσκεται από τους γονείς στα παιδιά και ενδεχομένως και από τους εκπαιδευτικούς. Δεν ξέρω αν το έχω αντιληφθεί σωστά. Αν όχι διδάσκεται, θα έλεγα καλλιεργείται. Καλλιεργείται, ναι. Καλλιεργείται, γιατί είναι τα παιδιά γενικότερα και οι έφηβοι, ό,τι παίρνουν από τους μεγαλύτερους το παίρνουν στην πράξη και όχι στα λόγια. Δηλαδή, ακόμη και αν πεις στο παιδί σου ότι είσαι ο καλύτερος και μπράβο σου και τα λοιπά, εάν με τις πράξεις σου δεν το δείχνεις. Δεν το δείχνεις. Αν δηλαδή τρέχεις να προλάβεις το λάθος του, το ό,τι και αν κάνει το επικρίνεις, δεν μπορεί επειδή του είπες ότι είναι το καλύτερο να το πιστέψει. Πολύ Οπότε σωστά. Θα λέγαμε σεβαστή ότι η αυτοπεποίθηση καλλιεργείται. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Ωραία, πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας λες σήμερα. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι
εκτός από τους γονείς, πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν πάνω σε αυτό το κομμάτι τους εφήβους, γιατί και οι εκπαιδευτικοί είμαστε μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων που επηρεάζουμε τους έφηβους. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με τους έφηβους μετά την οικογένεια. Οπότε θα ήθελα να μας πεις κάποια πράγματα και για εμάς τους εκπαιδευτικούς. Φυσικά και οι εκπαιδευτικοί και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι σε όλα τα στάδια είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στην ανάπτυξη ενός παιδιού. Γι' αυτό και βλέπουμε παιδιά και μεγάλης ηλικίας να λένε «Α, αυτόν τον δάσκαλο τον θυμάμαι τότε, μου είχε πει αυτό». Δηλαδή, όντως, ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι πάρα πολύ σημαντικός. Στο κομμάτι της αυτοεκτίμησης όμως, να δώσουμε κάποιες κατευθυντήρες, ας το πούμε έτσι, είναι πολύ σημαντικό να ενισχύουμε τα δυνατά σημεία του παιδιού. Να προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα αδύναμα στο σημείο που είναι δυνατό, γιατί υπάρχουν και όρια στις δυνατότητες του κάθε παιδιού και του κάθε ανθρώπου γενικότερα. Και να μπορούμε να είμαστε προσαρμοστικοί, δηλαδή να μπορεί ο εκπαιδευτικός να προσαρμοστεί στον τρόπο που έχει μάθει το κάθε παιδί να καταλαβαίνει τα πράγματα και στον χρόνο που του είναι απαραίτητο. Θέλει πάρα πολύ υπομονή, θέλει θέληση σίγουρα. Για τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία είναι ακόμα πιο δύσκολο, διότι όταν έχεις μια τάξη με 20 και 25 παιδιά, σίγουρα αυτό δεν μπορείς να το κάνεις εύκολα εξατομικευμένα, αλλά είναι σημαντικό για όλους τους εκπαιδευτικούς να δίνουν βάση στα παιδιά που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Να προσπαθούν να τα ενθαρρύνουν. Είναι πολύ σημαντικό να επιβραβεύεται η προσπάθεια. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο μπορεί πραγματικά να προσπαθεί, ακόμα και αν δεν τα καταφέρνει όπως θα θέλαμε, είναι σημαντικό να ξέρει ότι είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι για αυτό που προσπάθησε. Εάν το κάνουμε αυτό, την επόμενη φορά θα προσπαθήσει περισσότερο και περισσότερο και εν τέλει θα καταφέρει το στόχο του. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο έχεις πάρα πολύ δίκιο και σε αυτό το σημείο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις, εγώ συναντώ περιπτώσεις παιδιών τα οποία έχουν άρνηση, για παράδειγμα, λέω ένα παράδειγμα τώρα, παίζοντας ένα παιχνίδι παρουσιάζουν άρνηση στο να χάσουν. Θεωρούν δηλαδή ότι ο μπαμπάς ή η μαμά θα τα επιβραβεύσει μόνο αν κερδίσουν. Οπότε αυτό που νομίζω και εγώ που θα πρέπει να τονίσουμε στα παιδιά είναι αυτό που ακριβώς λες, ότι σημασία έχει η προσπάθεια και όχι το τελικό αποτέλεσμα. Να προσπαθήσεις. Σίγουρα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να γίνει κτήμα των γονέων και όχι απλά να το λέμε. Γιατί αν για παράδειγμα το παιδί αποτύχει σε ένα άθλημα, σε μια εξέταση, ή ακόμα και σε ένα παιχνίδι στον υπολογιστή. Αν ο γονιός πιστεύει ότι αυτό το πράγμα το καθορίζει το παιδί και μέσα του επηρεάζει το πώς το αντιλαμβάνεται, το ίδιο θα πάρει και το παιδί. Βέβαια. Δηλαδή ξεκινάμε από το γονέα. Ο γονέας θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι το παιδί μου το αποδέχομαι ακόμα και αν δεν περάσει τις εξετάσεις των Αγγλικών, ακόμα και αν δεν κερδίσει το τουρνουά, στο άθλημα, το αποδέχομαι γιατί είναι παιδί μου και το αποδέχομαι όπως είναι. Τότε το παιδί αυτό το πράγμα θα το αντιληφθεί. Και αντίστοιχα, επειδή είπαμε και για τους εκπαιδευτικούς, και οι εκπαιδευτικοί το ίδιο. Γιατί παρατηρείται και σε πολλές βαθμίδες της εκπαίδευσης ένας ιδιαίτερος ανταγωνισμός πολλές φορές, και ότι ο δικός μου μαθητής θα πάει πάρα πολύ καλά και θα περάσει σε αυτή τη σχολή. Αυτό το παιδί σε όλα τα ηλικιακά στάδια το αντιλαμβάνεται. Όπως και αντίστοιχα το παιδί όταν το αποδέχεσαι με τα δικά του όνειρα και με τις δικές του δυνατότητες, επίσης το αντιλαμβάνεται. Έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα περάσουμε σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο με ενδιαφέρει και εμένα πάρα πολύ. Είναι ένα κομμάτι που βρίσκεται στα δικά μου ενδιαφέροντα μέσα εντελώς, δηλαδή είναι δικό μου και δικό μου κομμάτι. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς οι μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να επηρεάσουν την ψυχολογία των εφήβων. Είμαι και εγώ πάρα πολύ έτσι, θα ήθελα πολύ να το ακούσω και εγώ αυτό από σένα. Και νομίζω ότι και αρκετοί γονείς που έχουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες θα ήθελαν να μας ακούσουν, να σε ακούσουν. Να μας πεις λοιπόν σχετικά. Ωραία. Αρχικά να πούμε ότι εδώ έρχονται όλα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, σχετικά με το χτίσιμο της αυτοπεποίθησης. Ένα άτομο το οποίο έχει χτίσει μια υγιή αυτοπεποίθηση έχει μάθει να αποδέχεται τις αδυναμίες του,
χωρίς απαραίτητα να συμβιβάζεται με αυτές, έτσι, να μην τον μπερδέψουμε. Είναι διαφορετικό λοιπόν. Ναι, είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό το να αποδεχθώ μια κατάσταση και διαρκώς να προσπαθώ να την βελτιώσω όσο γίνεται και είναι διαφορετικό το να συμβιβαστώ και να πω ότι τα πράγματα είναι έτσι, δεν μπορώ παραπάνω και τέλος. Οπότε ένα άτομο με μια υγιή αυτοπεποίθηση, το οποίο έχει πάρει αγάπη και αποδοχή από την οικογένειά του και από τον κοινωνικό του περίγυρο, ακόμη και αν αναπτύξει μια μαθησιακή διαταραχή, θα την αντιμετωπίσει αναλόγως. Θα πιστέψει στον εαυτό του και θα βαδίσει με τα δυνατά του σημεία να διορθώσει όσο γίνεται τα αδύναμα. Δεν παρατηρούμε πάρα πολύ σημαντικά ψυχολογικά θέματα σε άτομα που αναπτύσσουν μια μαθησιακή διαταραχή, εάν υπάρχει υγιής αυτοπεποίθηση και σταθερό υποστηρικτικό πλαίσιο. Σίγουρα η πρώιμη διάγνωση και η εξειδικευμένη παρέμβαση είναι κάτι πάρα πολύ βοηθητικό. Το να εντοπίσουμε κάτι από νωρίς και να μάθει το παιδί από νωρίς να προσαρμοστεί σε αυτό και να το διαχειρίζεται, βοηθάει πάρα πολύ. Όπως και η αντίστοιχη παρέμβαση, με συγχωρείς, που πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα άτομα. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, απλά να τονίσουμε αυτό, το ότι τα άτομα με υγιή αυτοπεποίθηση δεν εμφανίζουν σημαντικά προβλήματα. Αν δούμε κάτι τέτοιο, κατά πάσα πιθανότητα προϋπάρχει κάποιο έλλειμμα στην αυτοπεποίθηση, προϋπάρχει ένα μη υποστηρικτικό πλαίσιο και όλο αυτό το άγχος πυροδοτείται από τη μαθησιακή διαταραχή και μπορεί να εκδηλωθούν κάποια άλλη συμπτωματολογία. Μάλιστα. Το σημαντικό είναι μια πολυκλαδική ομάδα να αναλάβει το περιστατικό. Το άτομο, ο γονέας, όταν το εντοπίσει, να απευθυνθεί εκεί που πρέπει και σίγουρα θα βρεθεί μια λύση να βοηθηθεί το παιδί. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μας διαφώτισες πάρα πολύ όμορφα. Όμως εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς ένας εκπαιδευτικός θα μπορούσε να προσεγγίσει έναν έφηβο, ο οποίος έφηβος όμως δεν παρουσιάζει μία συμπεριφορά κοινή, παρουσιάζει μία παραβατική συμπεριφορά. Εγώ, για παράδειγμα, είχα εφήβους στο σχολείο όταν ήμουνα διορισμένη και υπήρχαν μια φορά έφηβοι οι οποίοι ήταν παραβατικοί, υπήρχαν πάρα πολλές παραβατικές συμπεριφορές και δεν γνωρίζαμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε αυτά τα παιδιά ώστε να σταματήσει αυτή η παραβατικότητα. Γενικότερα, πίσω από την παραβατική συμπεριφορά, κατά πάσα πιθανότητα κρύβονται ενδοοικογενειακά προβλήματα ή ακόμη και εντάσεις που δεν έχουν προλάβει να εκδηλωθούν σε προβλήματα. Τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν μία απίστευτη ικανότητα να διαισθάνονται μία παγωμένη σχέση μεταξύ των γονέων τους, ακόμη και αν δεν υπάρχουν διαρκείς συγκρούσεις. Για έναν ευαισθητοποιημένο ενήλικα, ο οποίος θα έρθει σε επαφή με ένα παιδί το οποίο εμφανίζει παραβατική συμπεριφορά, είναι πολύ σημαντικό να ενδιαφερθεί για αυτό, να συζητήσει μαζί του. Συνήθως η παραβατική συμπεριφορά είναι μία φωνή για βοήθεια. Μία φωνή του ατόμου που λέει «δώστε μου προσοχή». Πολύ ωραίο αυτό που λες. Ναι, είναι το άτομο μέσα από την παραβατική συμπεριφορά ζητάει προσοχή, θέλει κάποιος να ασχοληθεί με τα προβλήματα και τα συναισθήματά του. Και είναι πολύ σημαντικό στο άτομο που θα ασχοληθεί με τον παραβατικό έφηβο να διευκρινίσει τι κερδίζει το άτομο από την παραβατική συμπεριφορά, γιατί σίγουρα κάτι κερδίζει. Σε δεύτερο χρόνο μπορεί να έρθει σε επαφή με την οικογένεια, παρουσία και απουσία του εφήβου, να προσπαθήσει να σκιαγραφίσει τι γίνεται στο οικογενειακό περιβάλλον, εάν υπάρχουν συγκρούσεις, εάν υπάρχουν προβλήματα. Το άτομο αυτό στο παρελθόν μπορεί να έχει υπάρξει θύμα bullying ή κακοποίησης. Είναι κάτι το οποίο χρήζει αρκετής διερεύνησης και σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να παραπέμπεται το άτομο σε έναν ειδικό, ο οποίος θα μπορέσει να προσδιορίσει τα κίνητρα του εφήβου και να τον βοηθήσει να βρει εναλλακτικούς τρόπους να κερδίζει αυτά που θέλει. Σταδιακά λοιπόν ο ειδικός σε συνεργασία με τον έφηβο, σαν συνεργάτη σε αυτό, θα μπορέσουν να μειώσουν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Κρατάω λοιπόν ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είμαστε συνεργάτες
με τους εφήβους, ναι, και όχι απλά να βλέπουμε μία παραβατικότητα και να λέμε εντάξει το παιδί αυτό είναι παραβατικό. Πίσω λοιπόν από μία παραβατική συμπεριφορά κρύβεται μία ρίζα, την σίγουρα οποία και θα πρέπει να διορθώσουμε. Σίγουρα, και είναι πολύ σημαντικό να διορθώσουμε τη ρίζα και όχι μόνο το πρόβλημα. Έτσι ακριβώς. Γιατί αν υπάρχει ρίζα και διορθώσουμε το πρόβλημα με μία απλή τιμωρία που απλώς το παιδί φοβάται και θα σταματήσει αυτό που του λες γιατί δεν θέλει να πάρει απουσία, ακριβώς, ακριβώς, γιατί δεν θέλει να μείνει στο εξάμεινο κτλ. Αυτό το πρόβλημα θα εμφανιστεί στο μέλλον του σαν ενήλικας σε κάτι άλλο. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Νομίζω λοιπόν ότι θα το συνδέσω λιγάκι και με το προηγούμενο, την προηγούμενη ερώτηση με την παραβατικότητα, ότι τα όρια είναι πολύ σημαντικά στην περίπτωση των εφήβων. Είτε αυτοί είναι παραβατικοί, είτε είναι μη παραβατικοί, ώστε να μην πέσουν στην παραβατικότητα. Γενικότερα, Σεβαστή, το θέμα των ορίων είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Είναι ίσως ο βασικότερος ρόλος που έχουν οι γονείς στην ανατροφή ενός παιδιού. Ναι, ναι. Τα όρια προσφέρουν ασφάλεια και καθοδήγηση στα παιδιά. Δεν είναι τιμωρία, να προειδοποιήσουμε δηλαδή τους γονείς πριν ξεκινήσουμε αυτή την απάντηση, ναι, ναι, και αυτή την ενημέρωση, ότι θέτοντας όρια στα παιδιά δεν τα τιμωρούμε, δεν τους ασκούμε έλεγχο, είναι μια πράξη αγάπης, είναι μια πράξη που θα τα βοηθήσει να γίνουν καλύτεροι ενήλικες και πιο υπεύθυνα άτομα, για να το πούμε έτσι, να το πάρουμε από την αρχή. Τα όρια μπορεί να είναι είτε φυσικά, όπως για παράδειγμα όριο είναι το πεζοδρόμιο στην άκρη του δρόμου. Βέβαια. Ή κοινωνικά, δηλαδή δεν θα χτυπάς την αδερφή σου. Αυτό είναι ένα όριο. Αν στο παιδί δεν το εξηγήσουμε, πιθανότατα θα το κάνει. Βεβαίως, ναι. Τα όρια προσφέρουν τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για μία αποδεκτή κοινωνική συμπεριφορά και διαμορφώνουν μία ζώνη ασφαλείας για το παιδί. Μέσα στα όρια ο κόσμος είναι προβλέψιμος, είναι ασφαλής. Είναι πολύ πιθανότερο ένα παιδί να βγει στον έξω κόσμο όταν ξέρει ότι υπάρχει πίσω του το περιβάλλον ασφαλείας που έχουν φτιάξει οι γονείς για αυτό. Μέσα από τα όρια το παιδί αποκτά αυτοέλεγχο και αυτοπειθαρχία. Και είναι πολύ πιθανότερο να γίνει ένας υπεύθυνος, συναισθηματικά και κοινωνικά νοήμονας, έφηβος και ενήλικας. Πολύ σωστά. Σε σχέση με τα παιδιά στα οποία δεν έχουν τεθεί σχεδόν καθόλου ή μειωμένα, πολύ περιορισμένα όρια. Γενικά τα όρια δεν είναι, ναι μεν, πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτά, δηλαδή όταν πούμε ότι κάτι θα γίνει, να γίνεται και να τηρείται, δεν είναι όμως αμετάκλητα. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό για να το εξηγήσουμε καλύτερα? Θέλουμε να πούμε ότι τα όρια είναι σταθερά. Το άτομο πρέπει να ξέρει τις συνέπειες που θα έχει αν τα παραβεί. Ένας άνθρωπος ο οποίος σαν ενήλικας δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τις πράξεις του θα είναι πάντοτε ένας εξαρτημένος ενήλικας. Πολύ σωστά. Τα όρια και οι συνέπειες τους κάνουν το άτομο ελεύθερο και ανεξάρτητο. Δηλαδή μπορεί μόνο του να ορίζει την τύχη του. Να πει ότι θα κάνω αυτό και θα επομισθώ αυτή τη συνέπεια. Αυτό σημαίνει ανεξαρτησία. Από την άλλη μεριά όμως, όταν είπαμε ότι δεν είναι αμετάκλητα, εννοούσαμε ότι αλλάζουν ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Σίγουρα στα πρώτα στάδια της ζωής του παιδιού, τα όρια έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Δηλαδή με το να παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον στο παιδί, να του πούμε μην τρέχεις στο δρόμο, μην περνάς στο δρόμο χωρίς να κοιτάξεις, μην αφήσεις το χέρι της μαμάς, επικεντρώνονται δηλαδή στην ασφάλεια. Μετέπειτα τα όρια διευρύνονται αντίστοιχα με τον κόσμο, βέβαια, του παιδιού. Βέβαια. Δηλαδή σε έναν έφηβο το όριο μπορεί να έχει να κάνει με το τι ώρα θα γυρίσει στο σπίτι ή την οδήγηση ενός αυτοκινήτου σαν ενήλικα μετά, με ποιον τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται, να είναι η οδηγική του συμπεριφορά. Οπότε σίγουρα τα όρια δεν είναι τα ίδια σε κάθε ηλικία, απλά πρέπει να τηρούνται με συνέπεια. Να δώσουμε ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβουν, ας πούμε, οι γονείς ίσως. Έχουμε για παράδειγμα μία οικογένεια που ξεκαθαρίζει στο παιδί ότι δεν θα κοιμάσαι με τους γονείς σου, θα κοιμάσαι στο κρεβάτι σου, είσαι πια μεγάλο παιδί,
δεν θα έρχεσαι στο δωμάτιο των γονιών. Και αυτό τηρείται γενικά και όντως το παιδί τους ακούει και παίρνει ανατροφοδότηση και έχουν χτίσει μια καθημερινότητα στην οποία και οι γονείς μπορούν να έχουν τον προσωπικό τους χώρο και το παιδί το δικό του. Εάν για παράδειγμα το παιδί μία μέρα ανεβάσει 40 πυρετό και ξυπνήσει μες τη νύχτα και έρθει και πει μπαμπά, δεν μπορώ, ας πούμε, ψήνομαι στον πυρετό να κοιμηθώ εδώ. Φυσικά και δεν θα αφήσουμε το παιδί με το 40 πυρετό αν θέλει να κοιμηθεί στο κρεβάτι μας και θα του πούμε όχι, πήγαινε κοιμήσου μόνος σου. Θα το αφήσουμε να μείνει στο κρεβάτι μας και το όριο έρχεται στο ότι θα του ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό είναι μόνο για τώρα που είσαι άρρωστος. Όταν αύριο μεθαύριο γίνεις καλά θα επιστρέψεις στο κρεβάτι σου. Αυτό δημιουργεί μια ασφάλεια στο παιδί. Γενικά τα όρια τα παιδιά θα τα δοκιμάσουν. Mm-hmm. Πάντα θα προσπαθήσουν να τα εξαντλήσουν και πάντα θα απαιτήσουν από το γονέα να βάλει τα όρια. Ένας έφηβος, ο οποίος ζητάει τα όρια από τους γονείς του, πώς μπορεί να τα ζητάει? Μέσα από μία παραβατική συμπεριφορά. Μέσα από μία αποτυχία στο σχολείο. Από χρήση ουσιών ή ακόμα και από διατροφική διαταραχή. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που ένα παιδί μπορεί και συνειδητά και υποσυνείδητα να εξασκήσει ώστε να απαιτήσει από το γονέα να του βάλει τα όρια. Γιατί τα όρια το κάνουν να αισθάνεται ασφαλής. Του βάζουν έναν κύκλο μέσα στον οποίο του λένε «Εσύ εδώ θα κινείσαι και μην φοβάσαι τίποτα». Ακριβώς. Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό που λες ισχύει πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή οι έφηβοι, το βλέπω και από τα μικρότερα παιδιά, ζητάνε όρια, ζητάνε όρια χωρίς τα ίδια να το καταλαβαίνουν, δεν το αντιλαμβάνονται. Δεν το αντιλαμβάνονται και το κακό είναι ότι πολλές φορές δεν το αντιλαμβάνονται και οι γονείς. Όχι, όχι, ναι. Ζητάνε όρια γιατί τα όρια θα φέρουν την ανατροφοδότηση. Ακριβώς. Δηλαδή όταν ξέρει το παιδί ότι θα κάνω αυτό και μέχρι εκεί, θα υπάρχει μια θετική ενίσχυση, μια επιβράβευση και μια ειρηνική συνύπαρξη με τους γονείς. Βέβαια, βέβαια, σαφέστατα. Ναι, ναι, ναι. Και γενικά προσφέρουν αυτή την ασφάλεια. Δηλαδή, όταν εσύ πει στο παιδί, εσύ μιλάει για τον οποιοδήποτε γονέα. Ναι, ναι, ναι. Όταν ο γονέας πει στο παιδί ότι αν κάνεις αυτό, θα έχεις αυτή τη συνέπεια και η συνέπεια δεν έρθει, αυτόματα στο παιδί υποσυνείδητα περνιέται ότι αυτό που μου λέει ο γονιός μου δεν είναι και σίγουρο. Ναι, οπότε αύριο μεθαύριο, όταν του πεις κάτι άλλο, πώς θα ξέρει ότι είναι σίγουρο? Σωστά, πάρα πολύ. Πώς θα μπορέσει να εμπιστευτεί αυτό που του λες? Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και επίσης αυτό που είπες ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε γιατί τα βάζουμε τα όρια. Αυτό. Τι συμβαίνει και βάζουμε όρια? Αυτό, όχι απλά ακριβώς. Μην το κάνεις. Αυτό. Πρέπει να δίνεται μία εξήγηση. Πρέπει τα όρια για να το ξεκαθαρίσουμε να είναι σαφή και να είναι και λογικά. Mm-hmm. Δηλαδή να είναι στα πλαίσια της λογικής, αντίστοιχα με την κοινωνία, αντίστοιχα με την ηλικία και αντίστοιχα με το στυλ της ανατροφής που έχει αποφασίσει η κάθε οικογένεια. Πολύ σωστά. Θα πρέπει να υπάρχει μία συνοχή στα όρια, να μην είμαστε δηλαδή ακραίοι στο ένα. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Πολύ και τίποτα και χαλαρή στο άλλο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα είναι μία ερώτηση που απασχολεί αρκετούς γονείς. Και εμένα δεν σου κρύβω, με απασχολεί για μετέπειτα, για το δικό μου το παιδί. Με ποιον τρόπο θα πρέπει οι γονείς να πλησιάζουν τους εφήβους και αν θα πρέπει τελικά οι γονείς να είναι και γονείς και φίλοι, μόνο γονείς, μόνο φίλοι, τι από αυτά ισχύει τελικά? Σεβαστή μου, είναι πολύ συνηθισμένη νομίζω πλέον αυτή η ερώτηση και αυτή η παρερμηνία και υπάρχουν και διάφορες σελίδες στο διαδίκτυο που μας λένε πώς να είσαι φίλος με το παιδί σου και τα λοιπά. Έχει τώρα, είναι και η νέα τάση που ντύνονται και οι ίδια γονείς, παιδιά, οπότε είμαστε όλοι ένα. Κοίταξε να δεις, όταν τα όρια είναι σαφή, είναι και οι ρόλοι σαφείς. Ο γονέας είναι γονέας και το παιδί είναι παιδί. Είναι καλό αυτοί οι ρόλοι να μην συγχέονται, ο γονέας δηλαδή να μην γίνει φίλος. Γενικά αυτό παρατηρείται πλέον και σε άτομα τα οποία έχουν μικρή διαφορά ηλικίας από τα παιδιά τους. Νομίζω ότι είναι πιο συνηθισμένα σε σχέση με γονείς που με τα παιδιά τους έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίας. Ο ρόλος του γονέα είναι αρκετά σαφής στο παιδί. Προσφέρει ασφάλεια και προσφέρει θαλπορή. Από την άλλη, ο ρόλος του φίλου είναι επίσης σαφής. Προσφέρει μία κατανόηση για θέματα της εκάστοτε ηλικίας και της εκάστοτε γενιάς που μπορεί ο γονιός φυσιολογικά να μην τα καταλαβαίνει. Είναι καλό οι ρόλοι αυτοί να μην μπερδεύονται, γιατί και το παιδί μπερδεύεται. Βέβαια.
Σίγουρα είναι ωφέλιμο για τον γονέα να μπορεί να καταλάβει τα προβλήματα του παιδιού του. Είναι πολύ σημαντικό, ακόμη και αν δεν μπορεί να, δεν μπορεί να τα καταλάβει, να μην τα υποτιμάει. Ωραία. Αυτό όμως έρχεται στο κομμάτι της αποδοχής που είπαμε στην αρχή και όχι στο κομμάτι της φιλίας. Γενικότερα το παιδί όταν δει τον γονέα σαν φίλο του, αυτό έχει δύο όψεις, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος που λέμε. Αφενός μπορεί να πει ότι εγώ με την μαμά μου, με τον μπαμπά μου είμαστε σαν φίλοι, οπότε είμαστε πιο κοντά. Αφετέρου όμως μπορεί ο γονέας να χάσει τη θέση του ατόμου που προσφέρει ασφάλεια. Βέβαια. Οπότε είναι σημαντικό αυτοί οι ρόλοι να μην συγχέονται, γιατί είναι και οι δύο εξίσου σημαντικοί για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Ο καθένας από τη δική του πλευρά. Και εγώ πιστεύω ότι πραγματικά οι γονείς έχουν τόσο τόσο πολλά πράγματα να κάνουν και να προσφέρουν, που ο ρόλος του φίλου θα μπορούσε να μην είναι ένα από αυτά. Βέβαια, συμφωνώ απόλυτα κι εγώ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, τώρα η προσωπική δική μου ερώτηση είναι αυτή. Υπάρχουν κάποιοι γονείς οι οποίοι λένε, για παράδειγμα, ότι μα πώς θα είμαι μόνο γονιός, το παιδί μου πώς θα με εμπιστευτεί. Έχουν δηλαδή συνδυάσει το ρόλο του γονέα με το ρόλο, με το γεγονός ότι τον γονιό δεν τον εμπιστεύομαι, αλλά... Μα τον γονιό θα εμπιστευτείς. Αυτό ακριβώς. Μα ο γονιός ακριβώς γι' αυτό θα τον εμπιστευτείς, γιατί είναι γονέας. Ο γονέας φυσικά και θα σου πει τη συμβουλή του, φυσικά και θα σου πει την άποψή του, αλλά θα στην πει από τη θέση του γονέα, από τη θέση του ατόμου που σε περνάει 20, 25, 30 χρόνια και ξέρει κάτι περισσότερο από σένα. Πολύ και όχι από τη φάση, από την θέση του συνομιλίκου που πάνω κάτω είστε στην ίδια φάση, στην ίδια ηλικία, έχετε τις ίδιες εμπειρίες. Θα σε εμπιστευτεί και θα σε ακούσει, γιατί ακριβώς έχεις φτιάξει γύρω από αυτό μία αίσθηση εμπιστοσύνης. Του έχεις δείξει αυτό που λέγαμε πριν, ας πούμε, με τα όρια. Του έχεις δείξει ότι ό,τι του λες έχει γίνει. Πολύ όπως σωστή. Τον έχεις προετοιμάσει για τον κόσμο, τον έχεις συναντήσει. Ό,τι του έχεις πει ότι πρέπει να προσέξει πριν πάει στο σχολείο, πριν βγει με μια παρέα, πριν παίξει ένα παιχνίδι, το έχει δει να γίνεται. Την έχεις χτίσει αυτή την εμπιστοσύνη από όταν ήταν ενός έτους. Δεν θα καθαιρεθείς ξαφνικά. Έτσι, ακριβώς έτσι. Σίγουρα είναι αυτή η φάση των εφήβων, η επανάσταση όλη που είναι δικαιολογημένη και αναγκαία, όπως είπαμε, στην οποία οι φίλοι έχουν πρωταρχικό ρόλο. Δεν πρέπει όμως οι γονείς στο βωμό του να έχουν σημαντική θέση στη ζωή του παιδιού τους, να γίνουν φίλοι. Γιατί όταν το παιδί μεγαλώσει και περάσει στην επόμενη φάση, θα τον ζητήσει τον γονέα. Βέβαια, βέβαια. Είναι και στην ίδια φάση δηλαδή μπορεί να υπάρχουν στιγμές που θέλει τον φίλο και στιγμές που θέλει τον γονέα. Οπότε καλό είναι να μην υπάρχει σύγχυση, έτσι. Ακριβώς. Ο γονέας πρέπει να είναι εκεί ως γονέας. Έτσι, πράγμα. Αυτό και σου ξαναλέω να μην μπερδευτούμε, να μην προκαλέσουμε κι εμείς σύγχυση. Δεν εννοούμε να μην καταλαβαίνουμε τα παιδιά. Δεν εννοούμε να μην συζητάμε μαζί τους. Εννοούμε ότι υπάρχουν φάσεις και υπάρχουν πράγματα τα οποία το παιδί μπορεί να μην υπάρχει λόγος να τα συζητήσει με το γονιό. Ακριβώς, ακριβώς. Και πολύ σημαντικό και σε αυτό να πούμε το περιβάλλον ασφαλείας. Δηλαδή να ξέρει ο γονέας, να έχει μάθει στο παιδί του πώς να προστατεύεται, να το έχει ενημερώσει για κινδύνους, γιατί πλέον υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι στην κοινωνία. Βεβαίως, και για βεβαίως. Ένα παιδί που κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο. Βεβαίως, γιατί βεβαίως. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Βεβαίως. Αν στο παιδί έχεις μάθει πώς να προστατεύει τον εαυτό του, οφείλεις να το εμπιστευτείς και όταν έρθει η ώρα θα σε εμπιστευτεί και εκείνη. Βέβαια, όλη αυτή η δουλειά γίνεται από το σπίτι και νομίζω ότι οι γονείς είναι υπεύθυνοι για κάτι τέτοιο. Ναι. Οπότε έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό που θεωρείς ότι είναι απαραίτητο για την επόμενη γενιά? Πολύ επίκαιρη ερώτηση. Ζούμε σε έναν ταχαίως μεταβαλλόμενο κόσμο. Όλα τρέχουν πολύ γρήγορα. Κόσμος μπορεί να μεταναστεύει, φοιτητές φεύγουν στο εξωτερικό για δουλειά, ένας άνθρωπος με μια σταθερή δουλειά για πόσα χρόνια ξαφνικά τη χάνει, ζευγάρια μετά από 20 χρόνια γάμου χωρίζουν. Γενικά θεωρώ ότι το 2020 είναι ένα λαμπρό παράδειγμα του πόσο γρήγορα και πόσο ραγδαία μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στη ζωή ενός ανθρώπου και ολόκληρου του πλανήτη. Οπότε θεωρώ ότι το βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να αναπτύξουν, που οφείλουν να αναπτύξουν οι έφηβοι της επόμενης γενιάς, είναι η προσαρμοστικότητα.
Η προσαρμοστικότητα είναι η αρχή της ψυχικής μας ανθεκτικότητας. Η πηγή από εκεί ξεκινάει και χτίζεται αυτό που ονομάζουμε ψυχική ανθεκτικότητα και το οποίο φέτος, αν μη τι άλλο, δοκιμάζεται συνεχώς. Έτσι ακριβώς. Είχε πει ο Δαρβίνος κάποια στιγμή κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ για την προσαρμοστικότητα, ότι δεν είναι τα πιο δυνατά είδη και τα πιο έξυπνα αυτά που επιβιώνουν. Είναι αυτά που προσαρμόζονται καλύτερα στις αλλαγές. Και θεωρώ ότι χρήζει να το αναφέρουμε αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό για τους έφηβους να μπορούν γρήγορα να κατακτούν νέες συνήθειες. Ζούμε στην εποχή της διαβίου μάθησης, όπου τίποτα από όσα ξέρουμε δεν είναι αρκετό και πάντα θα μπορούσαμε να μάθουμε και να κάνουμε κάτι παραπάνω. Πολύ ωραία. Οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και στο εργασιακό περιβάλλον είναι ραγδαίες, οι απαιτήσεις αυξάνονται διαρκώς, οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει από νωρίς να απαλλαχθούμε από τον άκαμπτο τρόπο σκέψης και από τις παγιωμένες συνήθειες, διότι η καθημερινότητα θα μας αναγκάσει να το κάνουμε ούτως ή άλλως. Έτσι είναι, ακριβώς έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κλείνοντας, νομίζω πως ασχολείσαι με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, αν δεν κάνω λάθος. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα πολλούς γονείς παιδιών εφήβων, που είναι ειδικά στις τελευταίες τάξεις του λυκείου, αλλά και εφήβους, τους ίδιους τους εφήβους, οι οποίοι πλησιάζουν προς το τέλος καμιά φορά της σχολικής τους φοίτησης, αλλά και νωρίτερα από το γυμνάσιο. Θα ήθελες να μας πεις κάποια πράγματα σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό των εφήβων. Βεβαίως. Αρχικά να αναφέρω ότι εγώ συνεργάζομαι με την εταιρεία Ariston Psychometrics. Πρόκειται για ένα διεθνή φορέα. Το τεστ το οποίο κάνουμε αφορά τόσο εφήβους όσο και ενήλικες. Οι έφηβοι φυσικά και τους απασχολεί το κομμάτι του πρώτου πτυχίου, το τι δουλειά θα κάνουν, τι θα σπουδάσουν. Βέβαια. Αλλά και για τους ενήλικες υπάρχει δυνατότητα να ελέγξουν τις κλίσεις τους, να κάνουν μια αλλαγή καριέρας αν το θελήσουν. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Πάρα γιατί πολύ. Έρχεται και με αυτό που λέγαμε πριν, ναι, με το βεβαίως. Ότι πρέπει να προσαρμοζόμαστε σε νέες συνθήκες και νέες απαιτήσεις. Απευθύνεται σε φοιτητές που μπορεί να ψάχνουν μεταπτυχιακό. Σε άτομα που μπορεί να έχουν ελεύθερο χρόνο ή να κάνουν ήδη μια δουλειά που δεν χρειάζεται να μάθουν κάτι παραπάνω πάνω σε αυτήν και να θέλουν να κάνουν και κάτι έξτρα. Το τεστ είναι γύρω στις 400 ερωτήσεις, λίγο παραπάνω βασικά. Ναι, ναι. Παίρνει περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο, κάνουμε μία συνέντευξη στην αρχή ώστε να διευκρινίσουμε τα κίνητρα του ατόμου και στην πορεία κάνουμε ένα δεύτερο ραντεβού ώστε να αναλύσουμε τα αποτελέσματα και να κάνουμε μία αντίστοιχη καθοδήγηση. Μάλιστα. Τώρα θα σου πω αναλυτικά και για να ξέρουν και όλοι για το τεστ και μέσα από αυτό θα εξηγήσω τις βασικές αρχές που πρέπει να έχουμε υπόψη μας για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Το τεστ αυτό εξετάζει τις ικανότητες, τις προτιμήσεις του ατόμου, τα στοιχεία της προσωπικότητάς του, τα βασικά στοιχεία της προσωπικότητας, το κομμάτι της αυτοεκτίμησης και το αν το άτομο έχει εσωτερικό ή εξωτερικό κέντρο ελέγχου, όπως το λέμε. Όλα αυτά τα αποτελέσματα που θα εξηγήσω σε λίγο σε όλους, αντιστοιχίζουν με τα τμήματα του Υπουργείου Παιδείας. Μάλιστα. Οπότε έχουμε μια άμεση ανταπόκριση με το Υπουργείο Παιδείας. Το τεστ εξετάζεται με βαθμό αλήθειας, οπότε δεν μπορεί κάποιος να απαντήσει στην τύχη και να του βγάλει Μάλιστα. αποτελέσματα. Και ανανεώνεται διαρκώς με βάση τα νέα δεδομένα. Δηλαδή κάτι που θα θεωρούταν OK η απάντηση για έναν μαθητή πέρσι, σίγουρα το φετινό λόγω κορονοϊού αναμένουμε διαφορετικές απαντήσεις. Βέβαια, βέβαια. Οπότε δεν έχουμε ένα παγιωμένο σύστημα που έγινε πριν 15 χρόνια και έχουμε τα ίδια δεδομένα. Τώρα, σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, είναι πολύ σημαντικό να διευκρινιστούν και οι ικανότητες και οι προτιμήσεις του παιδιού και η προσωπικότητά του. Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι ένα άτομο που μπορεί να θέλει να γίνει, να πω, ψυχολόγος, που είμαι εγώ, ωραία, υπάρχει μία παρερμηνία σχετικά με την επιλογή σπουδών. Μπορεί ένα άτομο να λέει θα πάω στη θεωρητική διότι δεν μπορώ τα μαθηματικά. Ναι, ναι. Που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σύνηθες. Και εν τέλει βγάζει έναν πάρα πολύ καλό βαθμό στην θεωρητική και λέει θα γίνω είτε δικηγόρος είτε ψυχολόγος.
Αυτό, αν το πάρουμε και το αναλύσουμε, δεν έχει καμία ουσιαστική βάση, διότι ο δικηγόρος και ο ψυχολόγος χρειάζονται εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας για να ανταπεξέλθουν στο επάγγελμά τους. Πολύ σωστά. Οπότε δεν μπορούμε να πάμε βάσει πεδίου και βάσει βαθμολογίας και να πούμε εγώ αυτό θα γίνω γιατί έβγαλα 19.000 μόρια και θα πάω στη νομική. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι ταιριάζει στο άτομο. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε σε τι είναι καλό το άτομο. Γιατί ακόμα και αν ένα παιδί θέλει να γίνει γιατρός και του αρέσει γιατί το έχει δει στις ταινίες και του ταιριάζει γιατί νοιάζεται πάρα πολύ για τους συμπολίτες του. Αλλά δεν μπορεί καθόλου να ανταπεξέλθει, ας πούμε, στο μάθημα της βιολογίας ή δείχνουν από τις ερωτήσεις του τεστ ότι μπορεί να είναι υποχόνδριο. Μάλιστα. Ή να φοβάται το αίμα ή να έχει αυξημένο άγχος. Σίγουρα υπάρχουν ειδικότητες της ιατρικής που μπορούν όλα αυτά να τα αφήσουν στην άκρη, αλλά ο γιατρός δεν θα ήταν το εδεδειγμένο επάγγελμα. Βεβαίως, ναι. Για να κάνει ένα παιδί απλά επειδή λέει ότι το θέλει. Και είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε πάνω τις προτιμήσεις του παιδιού σε συνδυασμό με την προσωπικότητα. Διότι αύριο μεθαύριο αυτός ο ενήλικας, αν αυτό που κάνει δεν του ταιριάζει, δεν θα μπορέσει να το κάνει καλά. Έτσι ακριβώς. Δεν θα μπορέσει να είναι ευχαριστημένος με αυτό που κάνει. Δεν θα μπορέσει να αποδίδει και ο ίδιος με τον εαυτό του δεν θα είναι ικανοποιημένος. Ακριβώς. Η δουλειά είναι ένα βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας σαν ενήλικες. Αν αυτό που κάνουμε δεν μας αρέσει και δεν μας ταιριάζει, πολύ πιθανό να μην το κάνουμε καλά ή να το παρατήσουμε. Οπότε είναι σημαντικό και σε αυτό μια πρώιμη διάγνωση, ας το πούμε έτσι, δεν είναι ακριβώς διάγνωση, αλλά ένα σκιαγράφημα της προσωπικότητας, το οποίο θα μας δείξει τι προτιμάει το παιδί, σε τι είναι καλό, ποια είναι η κλίση του. Έχουν έρθει πάρα πολλά παιδιά στο γραφείο, τα οποία βλέπουν πράγματα και λένε ναι, αυτό ήταν και εγώ αυτό πίστευα. Ή βλέπουν πράγματα και λένε απίστευτο. Δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό αυτό το επάγγελμα. Μα αυτός είναι ο σκοπός. Δεν ξέρουμε όλα τα επαγγέλματα, δεν ξέρουμε τις χίλιες σχολές που μπορεί να έχει το Υπουργείο Παιδείας και το Μηχανογραφικό. Είναι καλό να ερχόμαστε σε επαφή με νέα δεδομένα και είναι πολύ σημαντικό να προσαρμοζόμαστε στην μελλοντική αγορά εργασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί και εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν το γνώριζα ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Το οποίο, αν καταλαβαίνω, είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει να κατανοήσει ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός και ο γονιός τι μπορεί να κάνει το παιδί αργότερα, μετέπειτα στην ζωή του σαν επάγγελμα. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό και νομίζω ότι πάρα πολλά, νομίζω ότι όλα τα παιδιά θα έπρεπε πλέον, εφόσον υπάρχει κάτι τέτοιο, να πηγαίνουν, να το κάνουν, ώστε να γνωρίζουν ακόμα καλύτερα τι θέλουν να κάνουν και ποιο είναι αυτό που τους ταιριάζει ενδεχομένως. Και γενικά μέσα από αυτό το τεστ σεβαστή, μέσα από αυτή τη διαδικασία γενικότερα και με τις συνεντεύξεις, βγαίνουν και άλλα θέματα που μπορεί να βοηθήσουν για το παιδί και την οικογένεια. Γιατί εξετάζουμε την αυτοεκτίμηση, εξετάζουμε τις προτιμήσεις, μπορεί να έρθει ένα παιδί και να βγουν οι κλίσεις του και οι προτιμήσεις του και ο γονέας να μην είχε ιδέα. Να μην είχε ιδέα, ναι. Μέχρι τότε γι' αυτό, επειδή για παράδειγμα δεν είχαν μία σχέση που μπορούσαν να το εμπιστευθεί ή μπορεί να έχει ένα επάγγελμα ο γονέας και μία έτοιμη δουλειά που Βέβαια. Να πίστευε ότι το παιδί θα κάνει αυτό. Και το παιδί ποτέ να μην εξέφραζε τις επιθυμίες του. Οπότε ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό, είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο αργότερα και ο έφηβος θα γίνει ένας ευτυχισμένος ενήλικας. Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος όλων μας. Ακριβώς, ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Πριν κλείσουμε την εκπομπή, θα ήθελα να αναφέρω δύο ερωτήσεις, τις οποίες έχω εδώ τώρα μπροστά μου. Και θα ήθελα, απευθύνονται σε εσένα, πώς αντιμετωπίζουμε τη συμπεριφορά των εφήβων, για παράδειγμα αν θελήσουν να βγουν έξω με παρέα, στην περίοδο της καραντίνας. Είναι ένα ερώτημα το οποίο νομίζω ότι απασχολεί πάρα πολλούς γονείς. Η περίοδος αυτή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για όλους μας. Είναι πάρα πολλοί έφηβοι οι οποίοι είναι κλεισμένοι μέσα στο σπίτι και άντε ένα μικρό παιδάκι μπορείς κάπως να το διαχειριστείς μέσα στο σπίτι. Τον έφηβο αυτόν πώς μπορείς, τι κάνουμε? Φαντάζομαι ότι οι γονείς σε αυτή την περίοδο είναι σε πολύ δύσκολη φάση. Έχεις δίκιο, ειδικά οι γονείς των εφήβων.
Κοίταξε να δεις, αυτό ξεκινάει και πάλι από την οικογένεια. Δηλαδή, μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε στον έφηβο, αν αποφασίσουμε να του πούμε ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορείς να πας στην πλατεία, στο σπίτι του φίλου σου ή βόλτα με τα ποδήλατο. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, απλά εκεί πρέπει και ο γονέας να συμπεριφέρεται αντίστοιχα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε στο παιδί δεν θα πας για περπάτημα με το φίλο σου και η μητέρα ή ο πατέρας να πηγαίνουν με το φίλο τους περπάτημα όσο ότι... είναι το παιδί και κάνει μαθήματα στο WebEx. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει μια γενικότερη τακτική σαν οικογένεια και να υπάρχει μια συνοχή σε αυτό. Σίγουρα πρέπει να καταλάβουμε το ότι οι έφηβοι είναι στη φάση που θέλουν να μιλάνε με τους φίλους τους και να βρίσκονται αν γίνεται. Και κάθε μέρα, όλη μέρα θα το κάνανε. Αν γίνεται να αφήσουν και το σχολείο και να βγαίνουν με τους φίλους τους, θα το κάνανε. Αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είναι μια περίοδος η οποία θα περάσει. Αρχικά είναι πολύ βασικό. Είναι μια περίοδος με ημερομηνία λήξης, η οποία ναι, μπορεί να παρατείνεται, αλλά υπάρχει. Βέβαια. Δεν θα είμαστε έτσι για πάντα. Δεν είναι ένα καθεστώς το οποίο θα ισχύει για πάντα. Και εδώ έρχεται το κομμάτι της προσαρμοστικότητας, Σεβαστή. Mm-hmm. Το παιδί, ο έφηβος, είναι καλό να μάθει να προσαρμόζεται και είναι μια καλή εξάσκηση η πανδημία σε νέες συνθήκες. Μάλιστα. Διότι μπορεί στο μέλλον του να έρθουν καταστάσεις στο πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, να χρειαστεί να μένει πολλές ώρες μέσα και να διαβάζει, να χρειαστεί για κάποιον άλλο λόγο να είναι πιο περιορισμένο, να σπουδάσει στο εξωτερικό, για παράδειγμα, που 10 η ώρα όλα είναι κλειστά, ούτως ή άλλως δεν θα έχει πουθενά να πάει. Ωραία. Και είναι καλό να μάθει λοιπόν από τώρα να προσαρμόζεται στα δεδομένα. Δεν λέμε πάντα ότι πρέπει, όπως είπαμε και πριν, να συμβιβαστούμε με αυτά και να πούμε ότι θα μείνω μέσα για πάντα, αλλά δεδομένης της κατάστασης, αν υπάρχει μία συνοχή στην οικογένεια και ακολουθούν όλοι αυτή την τακτική, να ακολουθήσει με τη σειρά του και ο έφηβος και να βρει εναλλακτικούς τρόπους να επικοινωνεί με τους φίλους του. Αν μη τι άλλο, είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας. Δεν νομίζω ότι για μία εβδομάδα, ας πούμε, ακόμα που έχουμε μπροστά μας, δεν θα μπορέσει το παιδί να επικοινωνήσει με τους φίλους. Βέβαια. Απλά είναι, φαντάζομαι, δύσκολο το κομμάτι του να μένει σπίτι, να μην έχει τι να κάνει. Ξαναλέμε, υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει, αρκεί και οι γονείς να είναι σε αντίστοιχο κλίμα. Δηλαδή, αν αυτό που κάνουν οι γονείς είναι να πάνε για ένα περπάτημα, μπορεί αντίστοιχα και το παιδί να πάει για ένα περπάτημα ή να... Βέβαια, μιμούνται τα παιδιά συμπεριφορές και οι έφηβοι. Δεν είναι μόνο τα παιδιά που μιμούνται συμπεριφορές. Μιμούνται και οι έφηβοι, γιατί είναι οι γονείς τους οι οποίοι τις έχουν αυτές τις συμπεριφορές. Ακριβώς αυτό. Και νομίζω είναι και αυτό που είπες και προηγουμένως για τα όρια. Αν μπουν κάποια όρια και αν έχουν και στο παρελθόν, από το παρελθόν μπει κάποια όρια, και αν γίνει και μια συζήτηση, όπως είπες, πάνω αυτό. Στο θέμα του ότι δεν πρέπει να κυκλοφορούμε πολύ, πρέπει να κυκλοφορούμε με συγκεκριμένες ώρες κτλ., θα το κατανοήσουν. Και μια επεξήγηση, έτσι. Η επεξήγηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Δεν θα καταλάβει ποτέ κανένας άνθρωπος ότι θα κάνεις αυτό γιατί έτσι. Ακριβώς. Το γιατί έτσι δεν είναι εξήγηση. Ακριβώς. Θα το κάνεις γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Σε συμβουλεύω να το κάνεις. Εντάξει, σε συμβουλεύω για το καλό σου. Δεν είναι ωραία η απαγόρευση, γιατί χάνεται την πρωτοβουλία που είπαμε πριν. Βέβαια. Δηλαδή, εξηγούμε στον έφηβο ότι σου βάζω τα δεδομένα κάτω, τα επιδημιολογικά, είναι έτσι τα πράγματα, εγώ θα σε συμβούλευα να μην το κάνεις, γι' αυτό δεν το κάνω κι εγώ, γιατί πάντα πρότυπο ο γονέας. Από εκεί και πέρα του αφήνουμε την επιλογή και του διευκρινίζουμε, για παράδειγμα, ότι αν σε σταματήσει η αστυνομία και να ξέρετε συνέπειες. Σε γράψει, ναι, να ξέρετε συνέπειες. Είναι κάτι το οποίο θα το επομισθείς εσύ. Βεβαίως. Και έτσι το παιδί θα καταφέρει να πάρει την απόφαση, να έχει τα δεδομένα και να κρίνει ότι εγώ ναι, θέλω να πάω στην πλατεία και αν είναι να πληρώσω τα 300 ευρώ πόσο είναι, θα τα πληρώσω από το χαρτζιλίκι μου. Βέβαια, ναι, βέβαια. Είναι η συνέπεια της πράξης. Αυτό ακριβώς. Και νομίζω ότι και η πανδημία είναι μια κατάλληλη περίοδος για να βρεθεί η οικογένεια όλοι μαζί και να κάνουν πράγματα, δηλαδή τουλάχιστον. Συμφωνώ μαζί σου. Οι γονείς που δεν έχουν καταφέρει να πλησιάσουν ακόμα ναι. τα παιδιά τους, ναι. να τα πλησιάσουν. Είναι μία περίοδος που όλοι έχουμε την επαφή να έρθουμε. Ακριβώς.
έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τους δικούς μας ανθρώπους. Ακριβώς, ακριβώς. Και άλλη μια ερώτηση, τώρα ρωτάει εδώ, θέλουν να μας πεις κάποιους τρόπους που μπορούμε να κρατήσουμε έναν έφηβο στο σπίτι για περισσότερο χρόνο, ώστε να είναι όλοι ασφαλείς. Προφανώς εννοείται για την περίοδο της καραντίνας. Η μεγάλη έννοια, βλέπω, των γονέων είναι αυτό, έτσι, πώς θα κρατήσουμε τους εφήβους. Ναι, εκτός αν δεν εννοούν μόνο για την περίοδο της καραντίνας, και εννοούν γενικότερα, γιατί οι έφηβοι έχουν λίγο να βγαίνουν. Έχουν την τάση, ναι, φυσικά. Και αυτό συνεχίζεται και για πολλά χρόνια ακόμη, δεν είναι μόνο η εφηβεία. Έρχεται η φοιτητική ζωή μετά. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε στους εφήβους το κομμάτι της ασφάλειας που είπαμε μιας εξ αρχής. Δηλαδή, αν πρόκειται και οι γονείς αυτοί που έχουν στείλει τώρα αναφέρονται γενικότερα για το πώς θα τους κρατήσουμε στο σπίτι, είναι σημαντικό να τους ξεκαθαρίζουμε ότι όσο είναι έξω πρέπει να ακολουθούν κάποιους βασικούς κανόνες, κάποιες αρχές για να είναι ασφαλείς οι ίδιοι και οι υπόλοιποι παρέα, τέλος πάντων, να μην εκτίθενται σε κίνδυνο. Από εκεί και πέρα, είναι σημαντικό για τους έφηβους να κοινωνικοποιούνται γενικότερα. Αν δηλαδή δεν αναφερόμαστε στην περίοδο της καραντίνας, δεν τους θέλουμε στο σπίτι, δεν τους θέλουμε πολύ κλεισμένους, δεν τους θέλουμε μπροστά σε μια οθόνη, δεν τους θέλουμε μπροστά σε μια κονσόλα, σε καμία περίπτωση. Τους θέλουμε έξω, σε επαφή με τη φύση, σε επαφή με ένα άθλημα, με τους φίλους τους, σε επαφή λοιπόν με την κοινωνία, οι έφηβοι να είναι ενεργοί. Αν όμως αναφερόμαστε στο κομμάτι της καραντίνας, και γι' αυτό, σε αυτό θα καταλήξω για να κλείσουμε, ναι, υπάρχουν τρόποι να κρατήσουμε τον έφηβο στο σπίτι. Έχει να κάνει βέβαια με το τι συνήθειες είχε μέχρι τώρα. Δηλαδή, έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, υπάρχουν άπειρα πράγματα που μπορεί να κάνει. Αν δεν έχει πρόσβαση, ακόμη καλύτερα. Μπορεί να ασχοληθεί, αν είναι αγόρι για παράδειγμα, με τον μπαμπά του, με κάτι χειρονακτικό στο σπίτι. Αν είναι κορίτσι, με τη μητέρα του ή με τον πατέρα του, τώρα μην κάνουμε διαχωρισμούς. Ναι, βέβαια. Στον καθένα βέβαια αρέσει κάτι διαφορετικό, δεν θέλω να το διαχωρίσουμε. Βέβαια. Απλά τα περισσότερα αγόρια ασχολούνται με κάτι χειρονακτικό και τα περισσότερα κορίτσια με κάτι, ας πούμε, να μαγειρέψουν, έτσι, δεν ξέρω κι εγώ τι. Υπάρχουν τρόποι να κρατήσουμε τα παιδιά στο σπίτι, υπάρχουν πάντα τα βιβλία, υπάρχουν ταινίες, υπάρχουν μαγειρική που μπορεί να κάνει το παιδί με το γονέα, και είναι σημαντικό να κάνουμε πράγματα διαδραστικά, δηλαδή να εμπλέκονται και οι γονείς σε αυτό. Βέβαια. Μπορεί να είναι για παράδειγμα μια ταινία που θα πιάσουν να δουν και μετά από κοινού θα τη σχολιάσουν, δεν θα είναι απλά παθητικοί δέκτες και βλέπω απλά την ταινία και τελείωσε. Μπορούν να πιάσουν πολύ, τώρα έχω δει ότι κάνουν πολλοί κόσμος, κάνει παζ. Ναι, πάρα το πολύ, οποίο πάρα βοηθάει πολύ, πάρα πολύ γενικότερα όντως το νοητικό κομμάτι. Ναι. Μπορούν να ασχοληθούν με πράγματα τα οποία δεν είχαν το χρόνο πριν. Μπορούν να σχεδιάσουν από κοινού κάτι που θα κάνουν μετά την καραντίνα. Το 2021 ελπίζω να μας βρει όλους πιο ελεύθερους, ας το πούμε, και υγιείς. Έτσι, και υγιείς. Ναι, πολύ σημαντικό, και υγιείς κυρίως. Οπότε μπορούν να θέσουν τα σχέδια για την επόμενη χρονιά. Μπορούν να απασχολήσουν τους εφήβους με ταινίες, με βιβλία, με συνταγές, με οποιοδήποτε πράγμα μπορεί να μαστορέψουν, τέλος πάντων, μέσα στο σπίτι. Να τους δείξουν πράγματα που κάνουν οι γονείς στο σπίτι και οι έφηβοι μπορεί να μην έχουν καταλάβει ότι τα κάνουν, σωστά, γιατί τα έχουν πριν να γίνονται έτοιμα. Σωστά. Και να τους πούνε ότι τώρα, ας πούμε, που είσαι πιο ελεύθερος, βοήθησε με να κάνω αυτό. Σωστά. Που ξαφνικά το βρίσκεις απλά έτοιμο και δεν σε έχει απασχολήσει πώς γίνεται. Πολύ Οπότε σωστά. Υπάρχουν πράγματα μέσα στο σπίτι να γίνουν. Γενικότερα είμαστε και σε ένα μέρος που ο καιρός μας ευνοεί. Ευνοεί, βεβαίως. Μπορούμε να βγούμε έξω, μπορούμε να κάνουμε μία βόλτα με τα παιδιά, μπορούμε να πάμε να πούμε ότι σήμερα θα βάλουμε στόχο να ανέβουμε, για παράδειγμα, στην Κλέριμο, να έρθουμε σε επαφή με τη φύση. Ένα πολύ ωραίο πράγμα που αρέσει στους εφήβους και με τα κινητά τώρα και με το Instagram είναι οι φωτογραφίσεις, το οποίο είναι στη φύση πολύ ωραία και με ασφάλεια και οικογένεια κτλ. Που μπορούμε και με αυτό το κομμάτι λίγο περισσότερο να τους εξιτάρουμε.
Και γενικότερα υπάρχουν πράγματα μέσα στο σπίτι. Νομίζω είπαμε αρκετά που μπορούμε να κάνουμε για να τους κρατήσουμε και να κρατήσουμε και το ενδιαφέρον τους, να μην βαριούμε. Ακριβώς. Και να ξαναπώ και εγώ εδώ ότι δεν τους θέλουμε φυλακισμένους. Αυτό ακριβώς. Τώρα είναι περίοδος καραντίνας. Αυτό. Εντάξει, το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά μπορούν να έρθουν σε επαφή με πράγματα έξω που δεν κάνανε μέχρι τώρα, που δεν τους περνούσε από το μυαλό. Ακριβώς, ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Κάπου εδώ θα κλείσουμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν στην εκπομπή μας σήμερα. Εγώ σε ευχαριστώ. Η κυρία Κυπρέου είναι μια πολύ αξιόλογη ψυχολόγος. Την εκτιμώ πάρα πολύ και όσα μας είπε σήμερα εδώ ήταν εξαιρετικά. Θα την ξαναέχουμε μαζί μας σε επόμενη εκπομπή ή σε επόμενες εκπομπές, διότι έχουμε και άλλο θέμα να συζητήσουμε, το οποίο έμεινε ανοιχτό για τους εφήβους οι οποίοι αντιμετωπίζουν διαταραχές και για παράδειγμα μαθησιακές δυσκολίες ή αυτισμό ή νοητική στέρηση, στα οποία θα ήθελα να μας πει και εκείνη την άποψή της ως ψυχολόγος. Οπότε θα τα πούμε στην επόμενη μας εκπομπή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και πάλι. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε από εμάς, γεια σας. Γεια σας.